Λοιπόν, σήμερα κάνουμε την πρώτη επαρχιακή εκλογική συνέλευση της Λευκωσίας. Πλέον ο Σύνδεσμος μπαίνει και αν είναι μια τροχιά ανάπτυξης. Περιμένουμε ότι αυτά τα εκλογικά συνέδρια θα βγούμε πολύ πιο δυνατοί. Ετοιμαζόμαστε για το Σεπτέμβριο με το Παγκύπριο, όπου πλέον θα ξεκινήσουμε οι δυναμικές διεκδικήσεις για τα θέματα που μας αφορούν. Συνεχώς λέμε κραυγή απόγνωση από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το λέμε εδώ και αρκετό καιρό. Στο τέλος της ημέρας, η κραυγή απόγνωση μετατρέπεται σε κλείσιμο των επιχειρήσεων. Και κατηγοριοποιήστε μας λίγο τις προτεραιότητες σας. Κοιτάξτε, όπως είπε ο πρόεδρος προηγουμένως, έχουμε τρεις άξονες διεκδικήσεων. Ο πρώτος άξονας είναι ότι έχει σχέση με τον τραπεζικό τομέα, τραπεζική τοκογλυφία, θα την ονομάσουμε. Όπου πλέον υπάρχει μια συνοδεία από τις τραπεζές. Ο δεύτερος άξονας του διεκδικήσεων είναι ότι έχει σχέση με το συνταξιοδοτικό, και όπως έχουμε περιθάψει, όπου όλοι οι μικροί επιχειρηματίες, αλλά και οι αυτοεργοδοτούμενοι, είναι στην ουσία, στην κυριολεξία, στο έλεος του Θεού. Και το τρίτο έχει να κάνει με τις ευρωπαϊκές χορηγίες. Θέλουμε να αυξήσουμε την απορρόφηση των ευρωπαϊκών χορηγιών. Αυτή τη στιγμή είμαστε περίπου στο 1%. Είμαστε η ουραγή της Ευρώπης. Αυτά τα πράγματα θέλουμε να τα αλλάξουμε προς όφελος των μελών μας. Εννοείται όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή απορρόφηση των κονδυλίων. Ναι, φυσικά. Τον τη στιγμή υπάρχει ένας διαχωρισμός μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εμείς μιλούμε για μικρές επιχειρήσεις. Το ποσοστό απορρόφησης από μικρές επιχειρήσεις είναι κοντά στο 1%. Εντάξει. Ευχαριστώ.